γυρίσει κάποιο τι έχει γίνει. Εγώ δεν κατάλαβα αν ήταν ηρωνικό το σχόλιο της Ναν. Ρε παιδιά, το λέω επειδή δεν θέλω τώρα από 20 δευτερόλεπτα. Μπορεί πριν να έχει πει κάτι άλλο πιο γλυκό. Η Μαρία Λεκάκη δεν μίλησε στην κάμερα της εκπομπής. Στούντιο 4. Η σειρά παίζεται στην ΕΡΤ. Το ότι ψυχή θα παραδώσει. Όχι, είναι γυρίσματα ταινία. Και είχαν πάει, είχαν στείλει ένα δημοσιογράφο και αρνήθηκε η Μαρία Λεκάκη να μιλήσει στην εκπομπή. Ναι. Μάλιστα. Τι πιο σύνηθες. Έχετε δει ποτέ τη Μαρία Λεκάκη να μιλάει, παιδιά? Δεν θυμάμαι ποτέ έχω τη Μαρία Λεκάκη στο μυαλό μου να πρόσφατα μιλάει. Πέρσι έκανε δηλώσεις κοινές με τη Βίκη Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη στην παράσταση Μπαμπάδες με Ρούμι και είχε δυσαρεστηθεί γιατί το είχαν πάρει μονότερμα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Βίκη Σταυροπούλου και λέει: εγώ θα αποχωρήσω να μην κάθομαι εδώ να σας κοιτάω να μιλάτε. Και είχε δυσαρεστηθεί με τους συναδέλφους της. Εδώ καταλαβαίνω και από αυτό που βλέπω από το απόσπασμα ότι ουσιαστικά είναι η ενόχληση της εκπομπής στη Μαρία Λεκάκη που δεν θέλει να μιλήσει στην κάμερα. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε στον καναπέ των παιδιών να κάθονται πολύ δύσκολες τηλεοπτικά προσωπικότητες που σπανίως πηγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Η Μαρία Λεκάκη για ποιο λόγο και για ποιο λόγο γίνεται, δεν καταλαβαίνω αυτό το αν θέλετε πιτσομπολιό. Μπορεί να μην ήθελε, παιδιά. Δεν είναι αναγκασμένο, δηλαδή επειδή μιλάει ο Μπέζος πρέπει να μιλήσει και Λεκάκη. Όχι, απλά θα σου πω, αυτή την τύπου αιχμή που άφησε η Νάνση Σαμπέτογλου εδώ πέρα, δεν το περιμένεις. Είναι μια εκπομπή που γενικά δεν το αντιμετωπίζει και νομίζω ότι η Νάνση, όταν ρωτάει, μας μίλησε η κυρία Λεκάκη. Πιστεύω ήταν ενημερωμένη, γιατί κάνουν συσκέψη, ήξεραν ότι δεν έχει μιλήσει η Μαρία Λεκάκη. Απλά αυτό μου μας φάνηκε λίγο. Ύπνο μου, τα πλάνα, τα αυτά. Εγώ το είδα σαν πλάκα. Το πήγε γύρω-γύρω. Εγώ όντως δεν το έχω δει το απόσπασμα. Τι όνειρα βλέπω. Εγώ τη βραδιά είδα τον Αργυρό, για παράδειγμα. Αν βλέπετε πάντως στο Studio 4, επειδή εγώ το βλέπω, κάνουν πολύ συχνά πλάκα τα παιδιά. Και δεν είναι μια αποστηρωμένη εκπομπή γεροντίστικη τη ΕΡΤ. Είναι μια φαν εκπομπή. Γιατί γεροντίστηκε, όλες οι άλλες γεροντίστηκες. Παλιά ήταν. Τώρα λοιπόν κάνουν πλάκα τα παιδιά. Όχι γιατί ήταν λίγο πλάκα, ότι για ΕΡΤ δεν είναι. Αλλά με αφμή μέσα. Ξέρεις, ήταν μια πλάκα που λίγο για να μην παρεξηγηθώ κιόλα. Θα πω όμως ότι δεν μας μίλησε Μαρία Λεκάκη. Δηλαδή, νομίζω εντάξει, για ΕΡΤ δεν ξέρω, εσείς ρωτούσατε τέτοια στην ΕΡΤ? Ναι, είχατε αυτή την προσέγγιση. Ρωτούσαμε χειρότερα πράγματα. Α, ναι. Δεν ήσασταν χειροτήθηκε. Ναι, παιδιά, όταν λύθηκε και η Νάντια, ας πούμε, που ήταν πιο κρατημένη, ρώταγε μετά τα πάντα. Όπως φέρνω σε ένα παράδειγμα. Τώρα δεν μου έρχεται πρόχειρο, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά θα το προετοιμάσω αύριο και θα σου φέρω το απόσπασμα. Όταν είχε έρθει καλεσμένο ο Πάνος Βλάχος. Δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Αφού είχε έρθει καλεσμένο, τι με τέτοια. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ήταν. Πάντως άλλο πράγμα, έτσι να έχει από πάνω να λέει ΕΡΤ. Ναι, άλλη ενέργεια έχει. Εγώ νομίζω σε δύο εβδομάδες θα δούμε τη Μαρία Λεκάκη στον καναπέ του Studio 4 να λέει: ω παιδιά, δεν είμαι αγαπημένη, δεν με έχει αγαπημένη. Ένα άνθρωπο μπορεί να μην θέλει να μιλήσει και πουθενά ή να μην βγει στην τηλεόραση, να μην βγει σε εκπομπή. Ούστα του καπέλο του. Βέβαια, όταν βλέπει το μικρόφωνο τη ΕΡΤ, ξέρει ότι ρωτήσει. Θα είναι πάνω στη δουλειά σου, δηλαδή. Καλά, όχι πάντα. Θα μιλήσει. Ναι, νομίζω ότι η ΕΡΤ το καλύπτει λίγο πολιτισμικά όλο αυτό. Δεν κάνει αυτό που λέμε lifestyle. Ναι, αλλά βλέπουμε ατάκες και δηλώσεις και εξομολογήσεις στο Studio 4 και όχι μόνο που δεν τις έχουμε δει σε καμία τηλεοπτική εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση. Ναι, γιατί είναι μία ώρα στην τηλεόραση. Οφείλεται στο συνεδριασμό, οφείλεται στον τρόπο που το εκμεύουν και στις εξετάσεις που έχουν δώσει τόσα χρόνια. Γιατί για να αισθανθεί κάποιο όμορφα και να πάει καλεσμένο, πρέπει να αισθάνεται και μία ασφάλεια. Επιλέγει. Εκείνο τι θα πει. Και ξέρουν απόλυτα ότι δεν θα τον καφρίσουν. Αυτό ξέρουν είναι. Ότι ακόμα και αν μιλάνε μία ώρα είναι θα έχει ένα επίπεδο. Είναι άλλο πράγμα. Παιδιά, μα το έχουν κερδίσει τα παιδιά. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Είναι και η δημόσια τηλεόραση. Πρέπει και να είναι να ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικά χαρακτηριστικά της δημόσιας τηλεόρασης.